Να ανταποκρίνομαι, γιατί όπως μου είχε πει κάποτε ο πατέρας Μεταλλινός, ο αείμνηστος Μεταλλινός, κουβεντιάζαμε σε δύο εκπομπές στο ράδιο της Εκκλησίας το 1997 μετά την έκδοση του πρώτου μου βιβλίου, και αφού άκουγε όλα αυτά τα βάσανα για το χώρο μας και αφού άκουσε το πώς πολλοί φίλοι μου άφησαν τα κοκαλά τους στις φυλακές και στις εξορίες της δικτατορίας του Ενβέρ Χότζα, μου είπε ότι υπάρχουν και οι εθνοομολογητές. Εσένα σε άφησε ο Θεός ζωντανό για να τα ομολογείς όλα αυτά που έχει υποφέρει, αλλά και αυτά που έχουν υποφέρει οι φίλοι σου, οι συντρόφοι σου που ήσταν μαζί στα κάτεργα. Αν δεν το κάνεις, μου έχει πει, είναι το ίδιο σαν να προδίδεις τον αγώνα σας. Γι' αυτό όπου σε προσκαλέσουν και όπου βρεθείς, πάντα θα ομολογείς, θα μαρτυρείς αυτά που έχετε υποστεί και αυτά που ακόμα σήμερα ο βρυοϋπηρωτικός ελληνισμός υποφέρει. Και έτσι με την ευλογία του από τότε δεν σιώπησα κι εγώ. Έγραψα μετά από το πρώτο βιβλίο, για το οποίο αυτός μου είπε ότι μετά από αυτό θα γράψει και άλλα, το «Ελεύθερος Φυλακισμένος». Δόξα σε ο Θεός, έγραψα άλλα 9 βιβλία, όπου είναι οι ομολογίες πολλών βορειοϋπηρωτών και για το χτες και για το σήμερα, για την κατάσταση στον τόπο μας. Θα κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή το πώς δημιουργήθηκε το βορειοϋπηρωτικό ζήτημα. Το βορειοϋπηρωτικό ζήτημα έχει την αφετηρία του στη δημιουργία του αλβανικού κράτους. Στις 28 Νοεμβρίου του 1912, ο Ισμαήλ Βλόρα, μπέης του Αυλώνα, παρακινούμενος από την Ιταλία και την Αυστρία, κήρυξε την ανεξαρτησία της Αλβανίας. Αυτό το γεγονός συνδέεται με τη διεξαγωγή των Βαλκανικών πολέμων των ετών 12-13. Σε αυτούς τους Βαλκανικούς πολέμους, μερικές πόλεις της Βορείου Ηπείρου απελευθερώθηκαν νωρίτερα ακόμα και από τα Ιωάννενα. Έτσι, στις 6 Νοεμβρίου του 1912, ο γενναίος οπλαρχηγός Σπύρο Μήλος ύψωνε την ελληνική σημαία στην πατρίδα του, τη Χιμάρα. Στις 7 Δεκεμβρίου του 12, ο ελληνικός στρατός ελευθερώνει την Κοριτσά και στις 21 Φεβρουαρίου τα Ιωάννενα του 13. Συγχρόνως με τα Ιωάννενα ελευθερώνονταν το Αργυρόκαστρο με ολόκληρη την περιοχή του και μέχρι το Μάρτιο του 13 όλες οι πόλεις της Ηπείρου. Λοιπόν, μέχρι τότε δεν είχαμε Βόρειο Ήπειρο. Ο ελληνικός στρατός ελευθέρωσε όλες τις πόλεις της Ηπείρου. Η Ήπειρος ήταν μία και αδιαίρετη. Και εκείνη την περίοδο, εκείνες τις στιγμές ήταν απερίγραπτη η χαρά του ηπειρωτικού λαού για την απελευθέρωσή του. Ιδιαίτερα δε πανηγύρισε ο λαός του βορείου τμήματος της Ηπείρου, διότι λυτρώθηκε από την τυραννία των Τουρκοαλβανών, οι οποίοι ξεπερνούσαν τους Τούρκους σε αγριότητα και βαρβαρότητα. Οι μεγάλες δυνάμεις, με τις συστάσεις της Ιταλίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας, αποφάσισαν στη συνθήκη του Λονδίνου στις 17
Μαΐου του 1913 την ίδρυση της Αλβανίας υπό την εγγύηση της Αυστρο-Ουγγαρίας, της Ιταλίας, της Ρωσίας, της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας. Η Ιταλία και η Αυστρο-Ουγγαρία επιδίωκαν την κατασκευή ενός κράτους προτεκτοράτου και αυτό από την περίοδο της συνθήκης του Βερολίνου, της διάσκεψης του Βερολίνου από το 1881 έχουν αποφασίσει αυτές οι δύο δυνάμεις να δημιουργούσαν ένα κράτος προτεκτοράτο το οποίο θα έπαιζε ρόλο και θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντά τους στα Βαλκάνια. Έτσι στις 7 του Δεκεμβρίου του 1913 με το αισχρό πρωτόκολλο της Φλωρεντίας ορίζονται τα νότια σύνορα της Αλβανίας. Την Βόρεια Ήπειρο την χαρίζουν ουσιαστικά στο νεοσύστατο αλβανικό κράτος. Μέχρι τότε η Ήπειρο, όπως είπαμε, ήταν ιστορικά, γεωγραφικά, εθνολογικά και θρησκευτικά, ήταν μία και αδιαίρετη. Στις 31 του Γενάρη του 2014, οι πρέσβεις των μεγάλων δυνάμεων στην Αθήνα αξιώνουν από την ελληνική κυβέρνηση την εκένωση της ελευθερωμένης από τον ελληνικό στρατό Βορείου Ηπείρου με την απειλή ότι αν αρνιόταν δεν θα επέτρεπαν την ένωση των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου με τον Εθνικό Κορμό. Η ελληνική πλευρά υποκύπτει και το στρατιωτικό επιτελείο παραδίδει τις πόλεις της Βορείου Ηπείρου στους Αλβανούς. Απελπισμένοι οι Βορειοϋπειρώτες κάλεσαν πανυπηρωτική συνέλευση στις 30 Γενάρη του 1914 στο Αργυρόκαστρο με πρόεδρο το Μητροπολίτη Ιδρυνουπόλεως Βασίλειο για να λάβουν σχετικές αποφάσεις. Αποφάσισαν να μην υποκύψουν αλλά να αγωνιστούν μέχρι εσχάτων και με ένα σύνθημα «Ελευθερία ή θάνατος». Και τούτο γιατί όπως τόνισε ο Μητροπολίτης Ιδρυνουπόλεως Βασίλειος, η ελληνική φυλή ουδέποτε υποτάχθηκε άνανδρα, ούτε έδαφος παρέδωσε χωρίς να χυθεί αίμα. Δικαίως και ομοφόνος λοιπόν αναγνωρίστηκε η προσφορά των ιεραρχών εκείνης της Ορθοδόξου Ελληνικής Εκκλησίας, η οποία πάντοτε στην πρώτη γραμμή θυσιάζεται υπέρ των δικαίων της φυλής μας. Η συνέλευση ανέθεσε την αρχηγία του αγώνα στον Γιώργιο Χριστάκη Ζωγράφο, ο οποίος αναχώρησε αμέσως από την Αθήνα. Ο Γιώργιος Χριστάκης Ζωγράφος ήταν γιος του εθνικού ευεργέτη Χριστάκη Ζωγράφου και η καταγωγή τους ήταν από το χωριό Κεστοράτες της πόλης του Αργυροκάστρου. Έχει σπουδάσει επιστήμες στο Παρίσι και το 1909 είχε αναλάβει υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης στην Αθήνα, της κυβέρνησης Βενιζέλου. Φτάνοντας στο Αργυρόκαστρο, σχημάτισε την κυβέρνηση της Αυτονόμου Ελληνικής Βορείου Ηπείρου με μέλη της κυβερνήσεως τους Μητροπολίτες Ιδρυνουπόλεως Βασίλειος, Βελάς και Κονίτσης Σπυρίδωνα και Κοριτσάση Γερμανό και άλλους βέβαια. Η κυβέρνηση αυτή πριν από 109 χρόνια, στις 17 Φεβρουαρίου του 1914, κήρυξε στο Αργυρόκαστρο την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου και ύψωσε τη γαλανόλευκη με το δικέφαλο αετός στη μέση, σημαία της αυτονομίας σε όλες τις πόλεις της Βορείου Ηπείρου. Τότε στο κάλεσμα της αυτονόμου κυβέρνησης για υπεράσπιση με κάθε θυσία της ακεραιότητας του εδάφους της ανεξάρτητης πατρίδας των, η ανταπόκριση ήταν θαυμαστή. Πάρα πολλοί αξιωματικοί και στρατιώτες παραιτήθηκαν από τον ελληνικό στρατό, παρέμειναν στη Βόρειο Ήπειρο και δέχθηκαν να καταταγούν στο στρατό της αυτονόμου Ηπείρου. Είναι συγκλονιστικά τα παραδείγματα τόσο των ηπειρωτών φοιτητών όσο και των μαθητών και σπουδαστών της Δοσημαίας Σχολής Ιωαννίνων, οι οποίοι έκλεισαν τα βιβλία τους και έτρεξαν στο μέτωπο της Βορείου Ηπείρου. Είχαμε θελοντές από όλη την πατρίδα, από την Κρήτη, μάλιστα και από την Κύπρο και από το εξωτερικό, φοιτητές και μαθητές. Ο αγώνας ήταν πράγματι σκληρός και άνισος. Οι μεν Αλβανοί είχαν αξιωματικούς Ολλανδούς, Βέλγους, Ιταλούς, Αυστριακούς και άφθονα τα πολεμικά μέσα από τις χώρες τους. Από πλευράς δε των Βορειοϋπειρωτών ήταν όλα λίγα. Τι όμως με αυτό. Ήταν γενναίες οι ψυχές. Είχαν το δίκιο με το μέρος τους. Είχαν το Θεό της Ελλάδας δίπλα τους και αυτά ζήγιζαν και βάριναν περισσότερο. Οι μεγάλες δυνάμες, έντρομες από την ακάθεκτη ορμή γενναίων ιερολοχητών, ζήτησαν ανακοχή του πολέμου και υπογραφή συνθήκης.
Έτσι, στις 17 του Μαΐου του 1914, τρεις μήνες μετά την ανακήρυξη της αυτονομίας, υπογράφτηκε στην Κέρκυρα το πρωτόκολλο Κερκύρας. Με το πρωτόκολλο αυτό αναγνωρίζονταν από τις μεγάλες δυνάμεις και την Αλβανία η ελληνικότητα της Βορείου Ηπείρου, η αυτονομία της περιοχής αυτής με χωριστή διοίκηση και με ελευθερία θρησκείας, παιδείας, γλώσσας, επικοινωνίας. Να σας κάνω γνωστό εδώ ότι για επικύρωση αυτού του πρωτοκόλλου μεταβήκανε στο Δέλβινο, στην πόλη του Δελβίνου, εκπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων και Αλβανοί εκπρόσωποι της αλβανικής κυβερνήσεως και της αυτονόμου Ηπείρου. Από την πλευρά της Χιμάρας ήταν ο Σπύρο Μήλος, ο οποίος είχε γνώση, ήξερε με ποιους είχε να έκανε και δεν δέχτηκε την υπογραφή αυτής του πρωτοκόλλου της Κερκύρας. Σηκώθηκε, πέταξε το μολύβι και τους είπε «Όχι, δεν δεχόμαστε να είμαστε κάτω, να είμαστε στα σύνορα του νεοσύστατου αλβανικού κράτους. Θέλουμε ένωση με την Ελλάδα». Και ήταν ο μόνος που έφυγε, πήγε στη Χιμάρα και σήκωσε την ελληνική σημαία. Ενώ ο Πρωθυπουργός της Αυτονόμης Ηπείρου, ο Ζωγράφος, και βέβαια που επικύρωσε το πρωτόκολλο της Κερκύρας, αλλά δυστυχώς το πρωτόκολλο της Κερκύρας έχει μείνει στα χαρτιά και δεν το σεβάστηκαν ποτέ ούτε η Αλβανία αλλά ούτε η μητέρα πατρίδα. Κάνει κάποιες προσπάθειες για να ισχύσει το πρωτόκολλο της Κερκύρας, το οποίο μας δίνει χωριστή διοίκηση, ελευθερία θρησκείας και παιδείας, γλώσσας, επικοινωνίας. Θα είμαστε μέσα στο αλβανικό κράτος, αλλά θα είμαστε αυτόνομοι. Με την έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι μεγάλες δυνάμεις συμφώνησαν, όπως η Ελλάδα, να ελευθερώσει εκ νέου τη Βόρειο Ήπειρο. Μετά την επιστροφή του ελληνικού στρατού στη Βόρειο Ήπειρο, η κυβέρνηση της αυτονομίας υπέβαλε την παρέτησή της, αφού θεώρησε ότι το έργο της είχε τελειώσει. Να τονίσουμε ότι ο ένδοξος ελληνικός στρατός ήταν η δεύτερη φορά. Η πρώτη φορά ήταν το 12-13 που ελευθέρωσε τη Βόρειο Ήπειρο και η δεύτερη φορά ήταν τώρα με την έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που μπήκε πάλι με εντολή των μεγάλων δυνάμεων και ελευθέρωσε ξανά τη Βόρειο Ήπειρο. Στις 6 Δεκεμβρίου του 2015 διεξάγονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα και την Ελεύθερη Ήπειρο. Για την Ελεύθερη Ήπειρο ήταν οι πρώτες, βέβαια, για την Ελεύθερη Βόρειο Ήπειρο. Στις 11 Γενάρη του 2016 στο Ελληνικό Κοινοβούλιο βρίσκονται και 16 βορειοϋπειρώτες βουλευτές. Και στις 20 Μαρτίου του 2016, με διάταγμα της κυβέρνησης, κηρύσσεται επίσημα η προσάρτηση της Βορείου Ήπειρου στην Ελλάδα. Από τότε δεν ανακλήθηκε και ούτε καταργήθηκε με νεότερο διάταγμα. Το 1916, μετά από πολλές πιέσεις, εξαναγκάστηκε για δεύτερη φορά, όπως είπαμε, να αποσύρει τα ελληνικά στρατεύματα από το Αργυρόκαστρο η ελληνική κυβέρνηση. Άλλες λεπτομέρειες είναι, παράδειγμα, το 1917 ο Ιταλός στρατηγός Φερένο στο Αργυρόκαστρο, αφού έφυγε ο ελληνικός στρατός από την Βόρειο Ήπειρο, στο Αργυρόκαστρο κηρύσσει την ένωση και την ανεξαρτησία της Αλβανίας υπό το έμβλημα και την υπεράσπιση της Ιταλίας. Η Αλβανία έγινε και de facto και de jure προτεκτοράτο της Ιταλίας. Η σύσκεψη ειρήνης των Παρισίων στη 18 Γενάρη του 19 του 1919 δέχεται το αίτημα της Ελλάδας και διορίζει επιτροπή για την επίλυση των ελληνοαλβανικών ζητημάτων. Όπως βλέπουμε, η ελληνική κυβέρνηση τότε, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις δίνανε σκληρές μάχες για το βορειοϋπειρωτικό. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος πείθει και ζητάει να γίνει σεβαστό το κριτήριο της εθνικής καταγωγής και τη βάση ότι κάθε Ορθόδοξος στην Αλβανία είναι Έλληνας. Στείλανε επιτροπή, έκανε εργασίες, διεξήγαγε εργασίες από τις 12 του Δευτέρου του 19 μέχρι στις 6 του Μάρτη του 19. Αλλά και σε αυτή την επιτροπή είχαμε ομάδες, γυναίκες, προπαντός με μικρά παιδιά, πήγαιναν και παρακαλούσαν και τους έλεγαν «Μη μας συμπεριλάβουν στα αλβανικά σύνορα, θα πεθάνουμε, είμαστε Έλληνες». Ναι, αλλά η επιτροπή ήταν πάντα επηρεασμένη και την κουκουλώνανε οι εκπρόσωποι της Αυστρίας και της Ιταλίας και ποτέ δεν πήραν υπόψη τους πόθους και τον καημό των Ελλήνων αυτής της περιοχής. Στις 17 Ιουλίου του 19, με όλα τα αυτά δηλαδή που γίνονταν,
υπογράφηκε ένα σύμφωνο μεταξύ Βενιζέλου και Τιτώνη. Τιτώνη ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας και για πρώτη φορά η Ιταλία με αυτό το σύμφωνο συμφώνησε για την ελληνικότητα της Βορείου Ηπείρου καθώς και για την ένωσή της με την Ελλάδα. Μετά, όπως έχετε υπόψη, ακολούθησαν αυτά τα πικρά γεγονότα, η τραγωδία, η Μικρασιατική. Η Ελλάδα άργησε να κάνει την πράξη αυτή τη συμφωνία του Βενιζέλου Τιτώνη και αφού ήρθε η καταστροφή της Μικράς Ασίας, στην Ιταλία ήρθε στη δύναμη ο φασίστας ο Μουσολίνη, ο οποίος αναθεώρησε και δεν αναγνώρισε την συμφωνία μεταξύ Βενιζέλου Τιτώνη. Το 1933, για να έρθουμε διαχρονικά το πώς πιέζονταν οι Βορειοεπειρώτες από το καθεστώς, από τους Αλβανούς κυβερνώντες συνέχεια και διαχρονικά, το 1933 η αλβανική κυβέρνηση του βασιλέως Ζόγου έκλεισε αυθαίρετα όλα τα ελληνικά σχολεία και επέβαλε υποχρεωτικό στην αλβανική γλώσσα σε όλη την Αλβανία και στη Βορειοήπειρο βέβαια. Οι Βορειοεπειρώτες μαθητές και διδάσκαλοι εξεγέρθηκαν. Τότε πολλοί Έλληνες διώχτηκαν και εξορίστηκαν στο βορρά της Αλβανίας με την κατηγορία της συνεργασίας με τα ελληνικά προξενία. Το 1935 η αλβανική κυβέρνηση για αυτή την αυθαίρετη και άδικη πράξη καταδικάστηκε με απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και τα σχολεία λειτουργούσαν ξανά σε όλη τη Βόρειο Ήπειρο. Όπως είναι γνωστό, σε εμάς τουλάχιστον που έτυχε να γεννηθούμε στο σκλαβωμένο κομμάτι της Βορείου Ηπείρου, στις 7 Απριλίου του 1939 η Ιταλία κατέλαβε το προτεκτοράτο της την Αλβανία. Η Βόρειος Ήπειρος καταλύεται από τους Ιταλούς και όπως είναι καλύτερα γνωστό σε όλους μας, στις 28 Οκτωβρίου του 1940 επιτίθεται η φασιστική Ιταλία στην Ελλάδα. Στην Ιταλική επίθεση οι Αλβανοί συμμετέχουν με 14 τάγματα τακτικού στρατού, τάγματα μελανοχιτώνων. Τότε το 1940-1941, όπως είναι γνωστό, ο ένδοξος ελληνικός στρατός δεν αρκέστηκε που πέταξε τους Ιταλούς έξω από τα προσωρινά σύνορα της πατρίδας, αλλά τους κυνήγησε μέχρι τα όρια της Βορείου Ηπείρου, μέχρι εκεί που έχει γίνει de facto και de jure με το πρωτόκολλο της Κερκύρας η αυτονομία. Τους κυνήγησε μέχρι το Τεπελένι, μέχρι την Κλεισούρα, μέχρι την Κοριτσά και τα ελευθέρωσε όλα αυτά τα μέρη. Και έτσι για τρίτη φορά ο ένδοξος ελληνικός στρατός ελευθερώνει τα Άγια Χώματα της Ηπείρου. Όμως ακολούθησε, όπως είναι γνωστό, η επίθεση των ναζιστών από τα βουλγαρικά σύνορα τον Απρίλη, ελληνοβουλγαρικά τον Απρίλη του 1941 και έτσι αναγκάστηκε ο ελληνικός στρατός, υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει πάλι τη μαρτυρική Βόρειο Ήπειρο. Μετέπειτα, οι αλβανικές και ιταλικές αρχές εξορίζουν στο βορρά της Αλβανίας και στην Ιταλία 4.000 Βορειοεπειρώτες, εκτελούν 2.500 Έλληνες, καταστρέφουν 7.000 οικίες και 220 χωριά καήκαν. Και αυτά είναι από το αρχείο της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού. Δεν είναι δηλαδή λόγια έτσι. Να έρθουμε να δώσουμε μια εικόνα και παραπίσω. Μέχρι εδώ ήταν τα γεγονότα που ακολούθησαν, τα τραγικά γεγονότα που ακολούθησαν μέχρι το 40-41 που ξανασκλαβωθήκαμε από τους Ιταλούς και από τους Αλβανούς όπως ήμασταν από το 12-14. Μετά το 40-41 ακολούθησαν νέοι διωγμοί για τον ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου. Και εδώ έχουμε μέχρι το 1991 τουλάχιστον έχουμε δύο φάσεις, να πούμε δύο βήματα ολοκληρωτικού διωγμού των Βορειοεπειρωτών. Γιατί λέμε από το 41; Γιατί το 41 εμφανίστηκε στην Αλβανία, ιδρύθηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Αλβανίας και με την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Αλβανίας άρχισαν νέοι διωγμοί, μεθοδευμένοι διωγμοί κατά των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου. Έτσι να περιγράψουμε σύντομα την περίοδο από το 41 μέχρι το 44. Στις 8 Νοεμβρίου του 41, εκπρόσωποι των κομμουνιστικών πυρήνων της Αλβανίας συγκεντρώθηκαν στα Τύρανα και ίδρυσαν το Κομμουνιστικό Κόμμα της Αλβανίας.
Οι κομισάριοι του κόμματος έδωσαν προτεραιότητα στην παραπλάνηση των βορειοϋπηρωτών και στην επίτευξη συμμαχίας διαμέσου της προπαγάνδας και του κάλπικου συνθήματος «Αγώνα κατά του κοινού εχθρού και μετά την απελευθέρωση εσείς οι μειονοτικοί θα έχετε το δικαίωμα της ύψωσης της ελληνικής σημαίας». Με αυτά και άλλα πολλά κατάφεραν να πάρουν με το μέρος τους μεγάλο ποσοστό των νέων βορειοϋπηρωτών και πέτυχαν την ένταξή τους στα παρτιζάνικα τάγματα και στις κομμουνιστικές τσέτες. Πρώτος στόχος τους ήταν βέβαια η τελειόφοιτη του ιεροδιδασκαλίου Βελάς και της Δοσημαίας Σχολής. Σε αυτή την κατάληξη έχουν συμβάλει πολλοί, αυτή είναι η δυστυχία της φυλής μας, έχουν συμβάλει πολλοί τα κορυφαία στελέχη του ΕΑΜ Ελλάδος. Μετά την απελευθέρωση, οι Έλληνες μειονοτικοί που ζήτησαν την εφαρμογή των συμφωνηθέντων εκτελέστηκαν από τους συντρόφους τους Αλβανούς. Στη συνέχεια, πάντα σε συνεργασία με το ΑΜ Υπήρου, πέτυχαν τη διάσπαση των βορειοϋπηρωτών και εκτέλεση των κυριότερων στελεχών που ηγούνταν ομάδων συνεργαζομένων με τον ΕΔΕΣ του στρατηγού Ναπολέοντα Ζέρβα. Οι ομάδες αυτές είχαν σκοπό αρχικά να εμπόδιζαν την επικράτηση των παρτιζάνων του Ενβέρ Χότζα στις περιοχές της Βορείου Υπήρου και ως απότερο στόχο είχαν την ένωση της Βορείου Υπήρου με τη μητέρα πατρίδα. Παραδείγματος χάρη, μια τέτοια πατριωτική οργάνωση ήταν η οργάνωση ΜΑΒΗ, Μέτωπο Απελευθέρωσης Βορείου Υπήρου. Η ΜΑΒΗ ιδρύθηκε το 1942 από τον αείμνηστο Βασίλη Σαχίνη και άλλους θερμούς πατριώτες. Να τι ομολογούσε σε φίλους του για το ΕΑΜ Ελλάδος ο Μπεντρής Παγίου. Ήταν στενός συνεργάτης του Χότζα, του δικτάτορα, ήταν ιδρυτής των κομμουνιστικών πυρήνων του Αργυροκάστρου, μετέπειτα ήταν μέλος του πολιτικού γραφείου της κυβέρνησης του Χότζα, ήταν αναπληρωτής πρωθυπουργός, γενικός εισαγγελέας και τελικά, όπως όλοι οι συντρόφοι του Χότζα, κατέληξε φυλακή. Από το 1956 ως το 1990, ο Χότζας και αυτόν τον στενό του συνεργάτη τον έβαλε φυλακή. Τι μας έλεγε αυτό στις φυλακές? Αφού τον πίεζαν οι Αλβανοί και οι βορειοϋπηρώτες, γιατί όπως ακούσατε ήταν και γενικός εισαγγελέας και έχει δώσει χαριστική βολή σε δεκάδες και σε εκατοντάδες Αλβανούς και βορειοϋπηρώτες. Αυτός έλεγε, ομολογούσε, τον Βασίλη Σαχίνη, αρχηγό της οργάνωσης ΜΑΒΗ και τους συντρόφους του, τους εκτελέσαμε με οδηγίες και διαταγές του ΕΑΜ Υπήρου, το οποίο είχε αποφασίσει την εξαφάνιση της οργάνωσης ΜΑΒΗ. Ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΑΜ από τα Δολανά Υπήρου, ο Μιλιτιάδης Κυριάνης, που είχε το ψευδώνυμο Αλέξης Γιάνναρης, ήταν άτυπος αρχηγός μας. Για την ελληνική μειονότητα, αυτοί μας έδιναν οδηγίες για το πώς να τη χειριστούμε. Και αυτά είναι λόγια από πρώτο χέρι. Δείχνει δηλαδή το πώς συνεργαζόταν και τι αποσκοπούσαν οι κομμουνιστές που εδρεύανε στην Ήπειρο τότε. Μας έλεγε πράγματα δηλαδή που μπορεί μόνο τα ήξεραν οι μυστικές υπηρεσίες. Μας έλεγε το ψευδώνυμο του Μιλιτιάδη Κυριάννη. Ήταν, λέει, ο Αλέξης Γιάνναρης με το ψευδώνυμο. Αυτός μας έλεγε, θα εκτελέσετε τον τάδε, τον τάδε, τον τάδε, γιατί αυτοί μετά τον πόλεμο θέλουν να αλλάξουν τα σύνορα. Και έτσι έβγαζε τους εαυτούς τους έξω από το παιχνίδι και μας ομολογούσε ότι τους σκοτώνανε οι Έλληνες μειονοτικοί με οδηγίες των πατεράδων τους της ιδεολογίας από τα απέναντι σύνορα. Σε παρόμοιες ομολογίες, πρώην πολιτικοί κρατούμενοι έχουν προβεί και άλλοι βορειοϋπηρώτες που ήταν και αυτοί αξιωματούχοι του Ενβέρ Χότζα, όπως ο Παντελή Βαρέζης, ο αείμνηστος Δημήτρης Κοτέφας, ο Βαγγέλης Νάστος. Με αυτούς ήμασταν στις φυλακές, τους πρόλαβα και εγώ που είμαι πολύ μικρότερος από αυτούς, αλλά τους έχει βάλει ο Χότζας για δεκαετίες φυλακή. Εδώ αυτή η κατατρεγμή και αυτή η διωγμή και αυτό το ξεγέλασμα των βορειοϋπηρωτών με συμμετοχή του ΕΑΜ της Υπήρου είχε μια διάρκεια μέχρι το 1944, όπου έφυγαν οι κατακτητές από την Αλβανία. Και έχουμε τη δεύτερη φάση έπειτα των κατατρεγμών, η οποία είναι από το 1945, που εγκαθαδρύθηκε στην Αλβανία η δικτατορία του Ενβέρ Χότζα, της συμμορίας του Ενβέρ Χότζα, μέχρι το 1991, που έπεσε η δικτατορία. Έπεσε όλο το Ανατολικό Μπλοκ. Οι Αλβανοί δεν θα έπεφταν ποτέ αν δεν έπεφτε το Ανατολικό Μπλοκ.
Λοιπόν, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπογράφτηκαν στο Παρίσι από τις τέσσερις μεγάλες δυνάμεις, νικήτριες, τη Ρωσία, Αμερική, Αγγλία και Γαλλία, πολλές αποφάσεις. Στη συνδιάσκεψη ειρήνης των Παρισίων τέθηκε επανειλημμένος το δίκαιο ελληνικό αίτημα για την επανένωση της Βορείου Ηπείρου με την υπόλοιπη Ελλάδα. Τελικά αποφασίζεται από τις τέσσερις μεγάλες δυνάμεις να επιληθεί το ελληνικό βορειοϋπειρωτικό ζήτημα από το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών των τεσσάρων δυνάμεων. Δυστυχώς τότε έβαλε βέτο, και αυτό ήταν αναμενόμενο, ο Υπουργός Εξωτερικών του Εμοσταγή Στάλιν, ο Μολότοβ. Μετά το βέτο, το Συμβούλιο Υπουργών αποφάσισε ότι το βορειοϋπειρωτικό ζήτημα θα τεθεί προς επίλυση μετά όμως τη λύση του Αυστριακού και του Γερμανικού. Όπως είναι γνωστό, το Αυστριακό έχει λυθεί από το 1956 και το Γερμανικό ελήθη στα τέλη του 1990, όταν έχουμε την επανένωση των δύο Γερμανίων. Να υπογραμμιστεί ακόμα ότι ουδε μία ελληνική κυβέρνηση διανοήθηκε να αποσύρει μέχρι σήμερα την προσφυγή της αυτήν, αυτό που αφέθηκε δηλαδή το 1946, αλλά από την άλλη μεριά δεν έθεσε προς συζήτηση τα συμφωνηθέντα των τεσσάρων Υπουργών Εξωτερικών καμιά ελληνική κυβέρνηση. Λοιπόν, για να έρθουμε σε αυτά που συνέβαιναν στην Αλβανία, γιατί αυτά όλα έγιναν στο Παρίσι, όπως είπαμε, στις 29 Νοεμβρίου του 1944 οι κομμουνιστές Αλβανοί με αρχηγό τον Ενβέρ Χότζα εισήλθαν στα Ελεύθερα Τύρανα. Ειδικά την περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας από τον Ενβέρ Χότζα, μεθοδεύτηκε οργανωμένο σχέδιο διώξεων εναντίον Ελλήνων. Τώρα πια εφαρμόζονταν με άνεση αυτό το σχέδιο. Κάποιες πρακτικές που εφαρμόστηκαν σε αυτή τη χώρα για υλοποίηση αυτού του σχεδίου, θα αναφερθώ σε κάποιες. Αρχικά, αμέσως με την εγκαθίδρυση, προέβηκαν στην ανακάλυψη ομάδων και καταδίκες με κατηγορίες για συνεργασία των Ελλήνων με το Α2 και την ελληνική ασφάλεια. Οι εξελίξεις και ο πόθος για εθνική δικαίωση δημιούργησε αριθμό οργανωμένων ομάδων. Όμως, πέραν αυτών των οργανωμένων, ήταν και η τύχη κάποιων προδιαγεγραμμένοι από τη Συγκουρίμη και σε συνεργασία με πρόθυμους δικούς μας γεννήσαρους δημιουργούσαν τέτοιες ομάδες όσες ήθελαν. Ομολογεί ο ήρωας Μινάς Πάρας στο βιβλίο του 46 χρόνια στα κάτεργα της δικτατορίας του Ενβέρ Χότζα. Ο Μινάς Πάρας ήταν ένας Έλληνας βορειοϋπειρώτης από το Πογόνι, από τα 7 χωριά που έχουν μείνει στην Αλβανία του Πογονίου και τα άλλα 49 είναι ελεύθερα στην ελεύθερη πατρίδα, ο οποίος από το 46 κατηγορήθηκε ότι μαζί με μια άλλη ομάδα σπουδαγμένων βορειοϋπειρωτών στην Ελλάδα σκόπευαν να έκαναν επανάσταση με σκοπό προσάρτηση της Βορείου Ηπείρου με την Ελλάδα. Και από το 46 που τον συλλάβανε μέχρι το 90 που άνοιξαν τις φυλακές οι Αλβάνοι, ήταν στις φυλακές. Με αυτόν είχα και εγώ την τύχη να τον γνωρίσω στις φυλακές. Γράφει στο βιβλίο του ο Μίνας Πάρας: «Θα μου μείνει αλυσμόνητος ο Γάκης Τάσος από το Λεσκοβίκι. 28 χρονών τότε, υπόδειγμα Έλληνος, ήταν πραγματικά ατρόμητος. Στις 3 Ιουλίου του 1946, αργά το απόγευμα, άνοιξαν οι σιδερένιες πόρτες του κλουβιού. Οι αξιωματικοί εμπήκαν μέσα και έβγαλαν έξω το Γάκη, δεμένος με τις χειροπέδες και στα πόδια με αλυσίδες. Με κοίταζε συνεχώς και μου έκανε νεύμα με τα μάτια και το κεφάλι ότι δεν φοβάται καθόλου. Ακούσαμε τραγούδια του κόμματος και του Ενβέρ». Τι συνέβαινε? Όπως μάθαμε αργότερα, τον Γάκη τον ανέβασαν σε ένα φορτηγό που είχε μέσα και το εκτελεστικό απόσπασμα. Τον ξάπλωσαν κάτω και χόρευαν και πηδούσαν επάνω του και τραγουδούσαν. Όταν τον πήγαν στο μέρος της εκτέλεσης, δεν θέλησε να του δέσουν τα μάτια. Και όταν το απόσπασμα ήταν έτοιμο να πυροβολήσει, ο Γάκης φώναξε: «Εδώ στην καρδιά χτυπάτε, σε αυτή την ελληνική καρδιά. Αυτών των μαρτύρων του ελληνισμού δεν τους έχει βρεθεί ούτε τάφος». Και για να έχουμε μια άποψη πιο ολοκληρωμένη το πώς έπραταν τα όργανα της ασφάλειας, το ίδιο συνεχίζονταν όπως ήταν αυτή την περίοδο που μιλάμε, τα πρώτα χρόνια της εγκαθίδρυσης της δικτατορίας, έτσι συνεχίζονταν και δεκάδες χρόνια αργότερα. Και θέλοντας και μην αναφερθώ και σε ένα γεγονός που έχει να κάνει με μια παρέα από το χωριό μου τη Δερβιτσάνη, το
που συνέβη το 1974, δηλαδή 30 χρόνια μετά από αυτά που ομολογεί ο Μινάς ο Πάρας. Τότε τρία παιδιά, τρεις νεαροί, 18 χρονών, ο Σοκράτης ο Μήλος, ο Αριστοτέλης ο Ξέρας και εγώ, ήμασταν νεαρά παιδιά στο Λύκειο, ήμασταν τετάρτη τάξη γυμνασίου που αντιστοιχεί, στην τρίτη Λυκείου αντιστοιχεί εδώ στην Ελλάδα. Μας δέσανε μέσα στην τάξη του μαθήματος. Και η κατηγορία ήταν ότι ρίχναμε προκηρύξεις με εχθρικό περιεχόμενο ενάντια της Αλβανίας, του δικτάτορα του Ενβέρ Χότζα και υπέρ της Ελλάδας και υπέρ της θρησκείας μας. Μας κράτησαν 10 μήνες ανάκριση που δεν περιγράφεται, ανάκριση δίχως δικηγόρους, ανάκριση σε ένα κλουβί 2x1,5 μόνοι μας, δίχως να έχουμε βοήθεια από τις οικογένειες, δικηγόροι βέβαια δεν υπήρχαν, και μετά από 10 μήνες μας βγάλαν στο δικαστήριο και κλεισμένων των θυρών, δηλαδή 18 χρονών παιδιά, ο Αριστοτέλης ήταν μεγαλύτερος, ήταν 20 χρονών, ήταν στη δεύτερο ετή στο Πανεπιστήμιο, εγώ με τον Σοκράτη ήμασταν τρίτη Λυκείου. Και μας δίκασαν τον Αριστοτέλη 10 χρόνια ως αρχηγό της οργάνωσης που μοίραζαμε προκηρύξεις με εχθρικό περιεχόμενο, εμένα ως υπαρχηγό 9 χρόνια, και χειρότερα ήταν η μοίρα για το φίλο μου τον Σοκράτη, τον τρέλαναν. Τον τρέλαναν γιατί το σόι του Σοκράτη από την μεριά του πατέρα του ήταν όλοι με το κόμμα. Ήταν κομμουνιστές και αξιωματικοί και γραμματείς του κόμματος και δεν ήθελε το κόμμα και το συγκουρίμι να λερώνονταν όπως λέγαν και το σόι το δικό του. Και προτίμησαν καλύτερα, σε συνεργασία βέβαια με τους θείους του, ο πατέρας του δεν ζούσε, έχει πεθάνει, και η αείμνηστη μητέρα του δεν έχει συμμετοχή σε αυτό το έγκλημα, ούτε η οικογένεια του Σοκράτη, αποφάσισαν να τον τρελάνουν και είπαν ότι ήταν τρελός όταν ρίχναν προκηρύξεις και επομένως δεν έχει συμμετοχή στην έκθρα κατά του Ενβέρη και κατά του κόμματος. Και τον πήγαν στα ψυχιατρία και στα τρελοκομεία και δυστυχώς τον τρέλαναν στα αλήθεια, γιατί εκεί μέσα με τρελούς και με φάρμακα και με όλα τα άλλα. Και η κατάληξη του Σοκράτη ήταν μετά από 20 χρόνια να τον φέρουμε στην Ελλάδα μαζί με την, όταν άνοιξαν τα σύνορα βέβαια, μαζί με την μητέρα του την Κυρακούλα και με τα αδέρφια του, και να δείτε η αγάπη και ο πόθος πόσο μεγάλος ήταν για την Ελλάδα και για την πατρίδα. Όταν φτάσαμε στην Κακαβιά και τον περνάγαμε για το ελληνικό κράτος, εκεί βρήκαμε κάποια εμπόδια. Του είχαμε πάρει βέβαια βίζα από το νόμιμα, από το Αργυρόκαστρο, αλλά δεν είχαμε εξασφαλίσει το πού θα τον πάμε. Χρειάζονταν να εξασφάλιζαμε το πού θα τον πήγαιναμε εδώ, γιατί ήταν άρρωστος. Και ο Σοκράτης συνήλθε, κατάλαβε, έκλαψε, είδε την Γαλανόλευκη στην Κακαβιά, έκλαψε και λέει εγώ πίσω πάλι στην Αυλώνα της Αλβανίας δεν γυρίζω, θα πεθάνω εδώ. Συγκινήθηκαν βέβαια και οι αξιωματικοί και μπόρεσαμε και τον περάσαμε στην Ελλάδα. Αυτό ήταν το τέρας της δικτατορίας, της συμμορίας του Ενβέρ Χότζα. Έχω το λόγο ότι ό,τι ομολογίες έκανε ο Μινά Πάρας που έχουν συμβεί το 1946, το ίδιο συνέβαιναν και το 1974, που έτυχε να συλλάβουν ένα παράδειγμα. Εμείς είμαστε μια σταγόνα στον ωκεανό, στον μεγάλο πόνο του βορειοπυρωτικού ελληνισμού και στους διωγμούς του. Αλλά έτυχε και εμείς να περάσουμε αυτά, και όπως έχουμε και την ευλογία από τον αείμνηστο Μεταλλινό, θα τα λέμε, να ενημερώνομαι, θα τα λέμε. Άλλους τρόπους που ακολούθησαν οι δικτάτορες για τον αφελενισμό της Ηπείρου ήταν η αφαίρεση της ελληνικής καταγωγής από κατοίκους ολόκληρων περιοχών. Αυτό συνέβη το 1946 στην περιοχή της Χιμάρας και ήταν η τιμωρία των χιμαριωτών για την πατριωτική τους στάση στο ψεύδο δημοψήφισμα της Δευτέρας Δεκεμβρίου του 1945. Τότε οι γενναίοι χιμαριώτες είχαν δύο κουτιά.
ένα μαύρο, δήθεν όποιος ρίχνει την ψήφο στο μαύρο είναι φασίστας με τους Έλληνες και όποιος το ρίχνει στο κόκκινο είναι με το κόμμα. Οι Χιμαραίοι ψήφισαν όλοι, έριξαν την ψήφο στην Ελλάδα, στο μαύρο κουτί που όπως το έχουν βάλει οι Αλβανοί. Και για τιμωρία, αμέσως το κόμμα, μετά από λίγες μέρες, με απόφαση, τους αφαίρεσε από τα ληξιαρχία την ελληνική τους καταγωγή και πλέον αυτοί ακόμα σήμερα γράφονται ως Αλβανοί. Ενώ της Δροπόλεως, του Αργυροκάστρου και των Αγίων Σαράντα, οι ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως γράφουν την καταγωγή ελληνική, των Χιμαριωτών γράφουν Αλβανική. Βέβαια, σαν τους Χιμαριώτες είναι και οι περιοχές της Κοριτσάς και οι περιοχές της Πρεμετής και του Λεσκοβίκη και στις πόλεις μέσα των Αργυροκάστρου και των Αγίων Σαράντα και του Δελβίνου δεν αναγνωρίζεται η ελληνική καταγωγή. Έχουν περιορίσει τον ελληνισμό μόνο στα 99 χωριά του τμήματος τότε που αφέθηκε στην Αλβανία, της Βορείου Υπήρου όπως λέμε. Τους άλλους δεν τους αναγνωρίζουν Έλληνες. Άλλος τρόπος ήταν εξαφάνιση από των Ελλήνων από το πολιτικό γραφείο του ΚΚΑ. Όταν ιδρύθηκε το ΚΚΑ, επειδή ήθελε, όπως είπαμε, να ξεγελούσε το ελληνικό στοιχείο, ήταν το πολιτικό γραφείο, το Bureau Politique που το λέγανε αυτοί, μισή και μισή. 6 Βορειοϋπηρώτες, Έλληνες και 6 Αλβανοί. Μετά το 48, ο Ενβέρ Χόντζας εξαφάνισε όλους τους δικούς μας και το πολιτικό γραφείο το είχαν Αλβανοί. Άλλος τρόπος ήταν χαρακτηρισμός των πλουσίων χωρικών ως κουλάκων. Κουλάκος είναι ένας όρος σοβιετικός, σταλινικός και χαρακτηρίζει κάποιους πλούσιους χωρικούς. Και λέγαν ότι αυτοί όλα τα πλούτη, τα χωράφια τα απόκτησαν με την εκμετάλλευση και με διωγμό εναντίον του λαού, τους τα πήρανε βέβαια όλα. Τους δέσανε και τους τσουβαλάσανε στο βορρά της Αλβανίας εξορία, πολλούς από αυτούς τους καταδίκασαν. Άλλος τρόπος ήταν εκτοπισμός των ελληνόβλαχων και εξόντωσή τους. Το ίδιο σκοπό εξυπηρετούσε και ο εκτοπισμός όλων των ελληνόβλαχων, των οποίων αρχικά τους κολεκτιβοποίησε το βίο τους. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες πρόβατα και γυαλάδια και άλογα και έπειτα τους ακολούθησε η καταδίκη τους κατά ομάδες ως πράκτορες της Ελλάδας. Έτυχε στις φυλακές της Αλβανίας να έχουμε σε ένα στρατόπεδο που έτυχε να περάσω εγώ, στο χειρότερο στρατόπεδο της Αλβανίας, που ήταν στο βορρά της Αλβανίας και βγάζαμε από ορυχή χρώμιο, πυρίτιδα και άλλα μέταλλα, είχαμε 40 ελληνόβλαχους. Όλοι ήταν καταδικασμένοι, δήθεν ότι ήταν αξιωματικοί της ελληνικής ασφάλειας και έχουν συναντηθεί στα βουνά που έβοσκαν τα πρόβατα με Έλληνες κυβερνώντες. Άλλος τρόπος ήταν εξαφάνιση ελληνικών χωριών. Αυτό συνέβη παράδειγμα με το χωριό Περδικάρι της επαρχίας του Δελβίνου. Όσα χωριά ελληνικά ήταν κοντά στα σύνορα, πολλές φορές τα εξαφάνιζαν, τα έπαιραν και τα σκόρπιζαν στη μέση της Αλβανίας και στη θέση αυτών την έπαιραν πολλά άλλα χωριά καινούρια που δημιουργούσαν με Αλβανούς κατοίκους. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις πολλές και στην περιφέρεια του Αργυροκάστρου και των Αγίων Σαράντα. Να μην επεκταθούμε και σας κουράσουμε. Άλλος τρόπος ήταν η μετονομασία δεκάδων ελληνικών τοπονομίων στις επαρχίες της Βορείου Υπήρου και έδιναν σε αυτά ονόματα αλβανικά ή ονόματα που δεν είχαν καμιά βουνό, το λέγαν φως, το λέγαν μια ημερομηνία, βάζανε ό,τι θέλανε. Έκλεισαν τα ελληνικά σχολεία στις πόλεις της Βορείου Υπήρου και συρρήκνωσαν τις ώρες διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε αυτά τα σχολεία που έμειναν. Αλβανοποίηση των ελληνικών ονομάτων κατόπιν της υπαριθμό τόσο το 1975 απόφασης. Εδώ όταν μια μάνα γεννούσε με ευτήρια, της έδιναν έναν κατάλογο με ονόματα. Αυτό συνέβη μετά το 1973-1974 και της έλεγαν διάλεξε ένα όνομα από αυτά, αλλιώς δεν θα γραφτεί το παιδί σου, θα βγει δίχως όνομα. Όλα αυτά τα μέτρα ήταν για σιγά σιγά να φεύγαμε από τα ήθη και τα έθιμα που βάζαμε τα ονόματα των παππούδων, των πατεράδων, των θείας. Έτσι αλλάζαν τα πάντα στον τόπο μας.
Η δικτατορία χτύπησε και τον βασικό πυλώνα του ελληνισμού, την Ορθοδοξία. Το καθεστώς κήρυξε πόλεμο κατά της Εκκλησίας. Τα όργανα του κόμματος διέδιδαν ότι Θεός δεν υπάρχει, οι ιερείς μας κοροϊδεύουν, η θρησκεία είναι το όπιο των λαών. Οι ιερείς συλλαμβάνονταν, οδηγούνταν στα στρατόπεδα και στα εκτελεστικά αποσπάσματα ως πράκτορες της Ελλάδας. Άλλος τρόπος ήταν η παραπλάνηση διαμέσω της παραπληροφόρησης. Οι Έλληνες αισθανόταν μεγάλη ανασφάλεια διότι ήταν τριπλά διωκόμενοι. Ήταν και Αλβανοί διωκόμενοι, αλλά εμείς ήμασταν εκτός από ιδεολογικά και θρησκευτικά, ήμασταν και εθνικά. Αυτό δεν ήταν οι Αλβανοί, ήταν μόνο ιδεολογικά κατατρεγμένοι ο λαός της Αλβανίας. Και τελικά με όλα αυτά τα μέτρα και με πολλά άλλα ήρθε η εθνική συρρήκνωση. Περιόρισε την αναγνώριση των Ελλήνων μόνο στους κατοίκους 99 χωριών, τα οποία εκτείνονταν γεωγραφικά στις περιοχές των Αγίων 40, Αργυροκάστρου και τρία χωριά στην Πρεμετή, την Ψιλοτέρα, τη Βλάχο και τη Βαλοβίστα. Το αποκορύφωμα ήταν στην απογραφή που έγινε το 1989. Σε σύνολο 3.182.400 Αλβανών πολιτών κατέγραψαν μόνο 58.000 άτομα με ελληνική καταγωγή, αριθμός που αντιστοιχούσε στο 1,71% του πληθυσμού της χώρας, ενώ το 1923, βάσει πινάκων των αλβανικών στατιστικών αρχών, στις περιοχές Αργυροκάστρου, Αυλώνας, Μπερατίου, Κοριτσάς, οι Έλληνες Ορθόδοξοι ήταν 157.047 κάτοικοι. Αριθμός που αντιστοιχούσε τότε σε αυτές τις περιοχές 40% του πληθυσμού. Με δύο λόγια, αυτή η κατάσταση επικράτησε μέχρι το 1991, όπου κατέρευσε το Ανατολικό Μπλοκ και έπεσαν και οι αιμοσταγείς δικτάτορες της Αλβανίας. Να έχετε υπόψη ότι πυροβολούσαν μέχρι και την τελευταία στιγμή. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι στις 12 Δεκεμβρίου του 1990, όταν σχεδόν έχει αλλάξει όλη η Ευρώπη, οι Αλβανοί εκτέλεσαν στα ελληνοαλβανικά σύνορα, τουλάχιστον αυτούς τους τέσσερις που τους ξέρουμε, γιατί έτυχε να τους... Τέσσερα νεαρά παιδιά, 19 χρονών μέχρι 16, από το χωριό Αλίκο των Αγίων 40. Τα εκτέλεσαν γιατί τα έπιασαν πάνω που ήθελαν να πέρναγαν και να έρχονταν στην ελεύθερη Ελλάδα. Δηλαδή ήταν αδίστακτοι ως την τελευταία στιγμή. Επειδή το θέμα μας πονάει και για τη σημερινή κατάσταση, ας καλύψουμε σύντομα δύο λόγια και για το σήμερα, πώς ζουν και τι κατατρεγμούς τραβούν, υποφέρουν οι Βορειοϋπηρώτες, αυτοί που έχουν μείνει στον χώρο μας. Μετά το 1991 και μέχρι σήμερα, δηλαδή στα λεγόμενα χρόνια της δημοκρατίας, οι Αλβανοί κρατικοί παράγοντες εφαρμόζουν νέες πρακτικές προς υλοποίηση του στρατηγικού του στόχου. Ποιος είναι ο στόχος? Είναι ο διωγμός των Ελλήνων Βορειοϋπηρωτών. Και να έρθουμε πάλι εδώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Είπαμε ότι έπεσε το Ανατολικό Μπλοκ, ενθουσιασμένος ο ελληνικός κόσμος της Βορείου Ηπείρου. Πολλοί γύρισαν, έρθαν για λίγο στην Ελλάδα και γύρισαν πάλι στον τόπο τους με την ελπίδα ότι θα διεκδικήσουν ευκολότερα τα δικαιώματά τους και θα είναι πιο ελεύθερα και πιο δημοκρατικά, και έτσι αυθόρμητα φώναζαν βέβαια και κυμάτιζαν την ελληνική σημαία, φώναζαν με τις εορτές και θρησκευτικές και εθνικές, αλλά να που το 1994, για να μας υπενθυμίσουν τα όργανα του αλβανικού κατεστημένου ότι εδώ δεν έχει αλλάξει τίποτα και εσείς θα είστε πάντα διωγμένοι μέχρι που να φύγετε όλοι από την Αλβανία, τη θεωρούν όλο το χώρο Αλβανία. Συνέβησαν το 1994 τα φρικτά γεγονότα όπου διώχτηκε όλος ο ελληνισμός της Ηπείρου τότε. Στις 18 Απριλίου του 1994 μιλάμε για μια εξόρμηση που έκαναν τα όργανα του αλβανικού κράτους σε όλες τις περιοχές της Βορείου Ηπείρου. Κοριτσά, Πρεμετή, Λεσκοβίκη, Τεπελένη, Χιμάρα, Άγιου 40, Δέλβινο, σε κάθε χωριό μιλάμε εκατοντάδες και χιλάδες αστυνομικοί και περιπολικά. Μπήκαν σε σπίτια το βράδυ της 18 Απριλίου, άρπαξαν πάνω από 500 Έλληνες, κράτησαν σε ανάκριση κάποιες ώρες και τελικά κράτησαν μόνο 5.
τους οποίους τους βασάνισαν, τους κράτησαν σε, όχι μόνο σε απομόνωση, αλλά τους κράτησαν σε ανάκριση 108 ώρες. Τους πήραν τη Δευτέρα και μέχρι την Παρασκευή τα ξημερώματα τους είχαν σε τρομακτική βία, ξυλοδαρμούς, εικονικές εκτελέσεις, εικονικό ηλεκτροσόκ, τους τρελάνανε. Έτυχε μέσα σε αυτούς τους πέντε, ένας από αυτούς τους πέντε που κράτησαν, έτυχε να είμαι και εγώ. Και μας οδήγησανε μετά από αυτά τα γεγονότα, μας οδήγησανε στην περιβόητη δίκη των πέντε, την οποία πάλι εσκεμμένα, άρχισε η δίκη των πέντε στις 15 Αυγούστου του 1994, πιστεύοντας οι Αλβανοί ότι αυτή η μέρα, η Άγια μέρα για τους Έλληνες, δεν θα δώσουν σημασία στα γεγονότα που γίνονται εδώ στα Τύρανα και θα είναι όλοι στη διασκέδαση. Να που εκεί, για πρώτη φορά, με όσα διαβάζουμε και με όσα ακούμε, το ελληνικό, η ελληνική ψυχή, το ελληνικό μεγαλείο, η φάρα μας, η φυλή μας έδειξε το μεγαλείο της. Ήτανε για πρώτη φορά όλα τα κόμματα ενωμένα και ήτανε παρόν στη δίκη των πέντε στα Τύρανα. Τότε δημιούργησαν με προσπάθειες του αείμνηστου Αντώνη Φούσα, αλλά και πολλών άλλων διαπρεπών Ελλήνων, δημιούργησαν τη Διακομματική Επιτροπή. Διακομματική Επιτροπή, πρόεδρος συντέλεσε ο αείμνηστος Γιώργος Αλέξανδρος Μαγκάκης, γιατί τότε κυβέρνηση ήταν το ΠΑΣΟΚ, και μιλάμε, ήταν στην αίθουσα του δικαστηρίου στα Τύρανα, εκπρόσωποι από όλα τα κόμματα, για πρώτη φορά ο ελληνισμός ενώθηκε, ήταν και εκπρόσωποι του Κομμουνιστικού Κόμματος μέσα, πάντα δύο βουλευτές, και έκατσαν ένα μήνα συνέχεια μέχρι που τέλειωσε το πρωτοδικείο. Ενώθηκαν οι Έλληνες του εξωτερικού, δώσαν μεγάλο αγώνα, ο Νίκο Γκατζογιάννης στην Αμερική, και τον μεγαλύτερο αγώνα τον έχει δώσει ένας άσχετος με την πολιτική και με άλλα συμφέροντα, ένας πλειοκτήτης, Ευάγγελος Αγγελάκος, ο οποίος ευαισθητοποιήθηκε από τον αείμνηστο Σεβαστιανό, από αυτόν τον παπαφλέσσα της εποχής μας, όπως ομολογάει ο ίδιος ο κύριος Αγγελάκος. Λέει, εγώ δεν ήξερα τίποτα. Ο αείμνηστος Σεβαστιανός μου έβαλε φωτιές, μου είπε ότι εκεί σκοτώνουν, εκεί δικάζουν άδικα. Με τούτα θέλω να σας πω ότι οι Αλβανοί δεν έχουν αλλάξει τακτικές και που έπεσε η δικτατορία, αλλά από την άλλη τη μεριά ήταν ευλογία αυτό που έκαναν, γιατί ενώθηκε για πρώτη φορά ο ελληνισμός, όλοι οι Έλληνες μαζί. Στο δικαστήριο είχαμε Κύπριους, έκαμε και η Κύπρο διακομματική, έδειξε ότι είναι το ίδιο με τη μητέρα πατρίδα, τους είχαμε και αυτούς εκεί και είχαμε Έλληνες από όλο τον κόσμο, και τελικά γονάτισε ο Μοσταγή Μπερίσα, ο δημοκράτης, ο πρώην γιατρός του δικτάτορα Χότζα, να πούμε. Αλλώς, όπως είχε δηλώσει ο ίδιος ο Κλίντον σε ένα συμπόσιο Ελλήνων της Αμερικής, λέει ο Κλίντον ότι εγώ απελευθέρωσα τους πέντε Έλληνες μειονοτικούς, γιατί η Αλβανία έχει αποφασίσει έναν εξ αυτών να τον εκτελούσε και οι τέσσερις οι άλλοι θα πέρναγαν πολλά χρόνια στις φυλακές. Οι διωγμοί, όπως είπαμε, συνεχίζονται. Ο Μπερίσα μετάνιωσε για αυτό και το 2005 στο Έλληνα δημοσιογράφο το Γιάννη Καραγιάννη έκαμε αυτοκριτική για αυτά τα γεγονότα του 1994, δηλώνοντας ότι με πήραν στο λαιμό οι σύμβουλοι, δεν είχα καλούς σύμβουλους, ήταν οι σύμβουλοι της Παλιάς Φρουράς, οι σύμβουλοι του Χότζα. Συνεχίζουν όμως. Τι κάνουν τώρα? Δυσκολεύουν την επιστροφή των βορειοϋπηρωτών στην ιδιαίτερα τους πατρίδα, όσο και τη διαμονή των εναπομεινάντων εκεί Ελλήνων. Οι επιχειρήσεις στις περιοχές της Βορείου Ηπείρου υπολειτουργούν, διότι το ηλεκτρικό ρεύμα διακόπτεται σε καθημερινή βάση, με αποτέλεσμα οι περισσότερες από αυτές να κλείνουν πριν καταλήξουν σε πλήρη πτώχευση. Ακόμη χρησιμοποιούνται παράνομοι τίτλοι από Αλβανούς πολίτες και έτσι διεκδικούνται γεωργικές περιουσίες και βοσκοτόπια των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου. Ακόμα δεν έχει καταργηθεί ο όρος «μειονοτικές ζώνες».
κάτι που αποτελεί το μοναδικό τρόπο διεκδίκησης και σεβασμού των ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων σε όλη την επικράτεια της Αλβανίας. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις και η Αλβανική Βουλή δεν έχουν άρει ακόμα τον νόμο του 1946, σύμφωνα με τον οποίο αφαιρέθηκε μέσα σε μια νύχτα η ελληνική εθνικότητα των Ελλήνων κατοίκων της Χιμάρας. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αλβανίας προβάλλουν συχνά ανιστόρητες απόψεις, χαρακτηρίζουν τους βορειοεπιρώτες ραγιάδες, δούλους, που επί τουρκοκρατίας εγκαταστάθηκαν στα αλβανικά εδάφη. Διακηρύσσεται στην αλβανική δημόσια παιδεία ότι η φυσική προέκταση της Αλβανίας φτάνει μέχρι την Άρτα και ότι απότερο στόχος της Αλβανίας είναι η ενοποίηση των αλβανικών εδαφών. Αυτά είναι σε καθημερινή βάση με διαφωτιστές στην τηλεόραση. Ακόμα, σκοπίμως και συστηματικά κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να εγκαταστήσουν χιλιάδες Αλβανούς από διάφορες περιοχές της Αλβανίας και έτσι σταδιακά να αλλοιωθεί η δημογραφική φυσιογνωμία των περιοχών μας. Με συντονισμένες ενέργειες κλοπής καταστρέφουν τις ιδιωτικές περιουσίες των Ελλήνων βορειοπυρωτών. Αποδοκιμάζονται συχνά οι ιστορικοί αγώνες των βορειοπυρωτών, ενώ οι αγωνιστές αποκαλούνται εγκληματίες. Συστηματικά προκαλούν βανδαλισμούς στις ορθόδοξες ελληνικές εκκλησίες. Το αλβανικό κράτος δηλώνει ότι ο ελληνικός πληθυσμός ανέρχεται σε ολίγες χιλιάδες, όσες ακριβώς αναγνώριζε και η κυβέρνηση του Ενβέρ Χότζα. Έχουν καταρτήσει μαύρες λίστες με ονόματα αγωνιστών βορειοπυρωτών, προβαίνουν ακόμα και σε δολοφονίες, όπως συνέβη το 2010 με τη δολοφονία του χυμαραίου Αριστοτέλη Γκούμα, μόνο και μόνο γιατί μιλούσε ελληνικά, και την εν ψυχρό εκτέλεση του Κωνσταντίνου Κατσίφα στις 28 Οκτωβρίου 2018. Η επανάπτυξη. Στον κρατικό προϋπολογισμό δεν συμπεριλαμβάνουν κονδύλια για την καθολική ανάπτυξη όλων των περιοχών. Στις περισσότερες περιοχές της Βορείου Ηπείρου έχει υποχωρήσει η οικονομική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. Από αυτά και από πολλά άλλα συμπεραίνομαι ότι οι παράγοντες που συνδέονται με το βορειοπυρωτικό εξελίσσονται αρνητικά και συνεχώς αποδυναμώνεται ο ελληνισμός και η αντιπροσώπευσή του στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Ο κύριος παράγοντας που θα μπορούσε να κινήσει τα νήματα για τη σωτηρία της Βορείου Ηπείρου και προκειμένου να σταματήσει η κατηφόρα είναι η μητέρα πατρίδα και το ανύπαρκτο ενδιαφέρον της. Το βορειοπυρωτικό ζήτημα είναι εθνικό ζήτημα και οφείλει να το χειριστεί και το λύσει η μητέρα πατρίδα. Ποιος άλλος μπορεί, οι Τούρκοι. Τα οικονομικά θέματα δεν πρέπει και δεν μπορούν να υπερισχύσουν των εθνικών θεμάτων. Στο κοντινό μέλλον θα έχουμε Βόρειο Ήπειρο, δυστυχώς, χωρίς Έλληνες. Βόρειο Ήπειρος δεν εννοείται χωρίς την ένωση με τη μητέρα πατρίδα. Αυτό που έκανε τότε ο Σπύρο Μήλος το 1914 και δεν δέχτηκε να υπογράψει το πρωτόκολλο της Κερκύρας και είπε «Μόνο η ένωση θα μας σώσει», ήξερε με ποιο λαό είχε να κάνει. Είναι πιο βάρβαροι από τους Τούρκους, αυτοί που νιώθουν Αλβανοί. Ενώ μέχρι εκεί που έχει πάει ο Πατροκοσμάς έχουν ελληνική καταγωγή, ασχέτως τώρα που έχουν αλβανοποιηθεί. Αλλά ο Πατροκοσμάς ήταν Άγιος και ήξερε μέχρι που πήγε. Μέχρι το κολικόντασι του Φίερ, μέχρι τον Περάτη, όλες αυτές οι περιοχές ήταν ελληνικές και χρειάζεται η πατρίδα να κάνει πολλή δουλειά, να ξυπνήσουν πάλι και όποιος θέλει να φύγει από το γεννησαρισμό και να έρθει στην καταγωγή του. Αυτή η ιερή αλήθεια αποκρύπτεται από τον πολιτικό κατεστημένο της χώρας. Μόνο ο αείδημος Σεβαστιανός, ο παπαφλέσας της δικιάς μας εποχής, αυτή την τραγική πραγματικότητα για τη Βόρειο Ήπειρο την έκανε γνωστή παντού. Η φωνή του ακούστηκε στο ΝΟΙΕ, στο Αμερικανικό Κογκρέσο, στην Αυστραλία, στις Βρυξέλλες, στο Λονδίνο, παντού. Είναι αποδεδειγμένο πως όταν γίνεται γνωστή αυτή η πραγματικότητα, οι νέοι τα κατανοούν καλύτερα τα γεγονότα από εμάς τους ενήλικους. Τα παιδιά πονούν αφάνταστα όταν μαθαίνουν για το δράμα των βορειοπυρωτών. Μετά σιγά σιγά τακτοποιούν τις σκέψεις τους και τα αισθήματά τους. Θα αναφερθώ σε ένα τέτοιο Ελληνόπουλο. Τον έλεγαν Στράτο Πούλη. Πρόκειται για αγγελική μορφή εφήβου των χρόνων εκείνων που όποιος τόλμαγε και μίλαγε για τα βάσανα των αδερφών βορειοπυρωτών τον χαρακτήρισαν φασίστα και τον έβριζαν. Όταν ο έφηβος Στράτος το 1988
άκουσε από τον αείδημο Σεβαστιανό για τα βάσανα των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου, αυθόρμητα έκανε την επανάστασή του. Φανταστείτε τώρα ένα 14χρονο παιδί πόσο ευαισθητοποιήθηκε και τι έφτιαξε για να βοηθήσει να βγει έστω και ένα καρφί από τη σταυρωμένη Βόρειο Ήπειρο. Έπιασε το μολύβι και αποτύπωσε σε λίγους στίχους αυτό που επιδίωξαν οι χιλιάδες ήρωες του 12-13 και μέχρι σήμερα. Διαβάζοντας τους υπέροχους στίχους του, στέκομαι στο στίχο που έγραψε ο Στράτος περί προβάδισμα του Τσολά στη Βόρειο Ήπειρο. Το φωτισμένο αυτό παιδί, αφού έμαθε για το δράμα των αδερφών του, επικοινώνησε με τους άταφους ήρωες που άφησαν την τελευταία τους πνοή στα βουνά της Βορείου Ηπείρου. Σε ολίγους στίχους μας τα αποκάλυψε όλα το τι κουβέντιασε με αυτούς. Οι άταφοι ήρωες του είπαν: «Οι ψυχές μας θα αναπαυθούν όταν εσύ, Στράτο, θα μπορέσεις να πεις στο Βορειοϋπειρωτόπουλο με τα τρομαγμένα μάτια ο Τσολάς προχωράει». Αυτός ήταν και ο δικός του καημός. Αυτό ποθούσε και αυτό ήθελε να πει στο Βορειοϋπειρωτόπουλο αδερφάκι όταν το αντικρίσει για πρώτη φορά. Ο Στράτος με τους παρακάτω στίχους φώναξε και τραγούδησε το δράμα των αδερφών του. Να τι έγραφε: «Αγέρας Λευτεριάς, ένα σπίτι παλό μισογκρεμισμένο και πιοκεί ένα σχολείο και αυτό ερυπωμένο. Δίπλα μια εκκλησία που ποτέ δεν λειτουργάει. Ένα χωριό της Βορείου Ηπείρου όπου αγέρας Λευτεριάς δεν φυσάει. Ένας γέρος περνά με σκυφτό το κεφάλι και μια μάνα που φορά ολόμαυρο σάλι. Ένα αγόρι κοιτά την φρουρά που περνάει, τρομαγμένα τα μάτια του γιατί ποτέ αγέρας Λευτεριάς δεν φυσάει. Πότε το σπίτι θα χτιστεί, το σχολείο θα ανοιχτεί, η εκκλησία θα λειτουργάει, πότε η καμπάνα θα χτυπά και η σημαία θα είναι ψηλά, γιατί αγέρας Λευτεριάς δεν φυσάει, αγέρας Λευτεριάς θα φυσάει, όταν εγώ πάω να βρω το παιδί που κοιτάει με τρομαγμένα τα μάτια τη φρουρά να περνάει και του πω: αδερφέ, να ο Τσολάς προχωράει. Τότε αλήθεια σε αυτό το χωριό αγέρας Λευτεριάς θα φυσάει». Ο ευλογημένος Στράτος μελοποίησε και τραγούδησε αυτούς τους στίχους στις κατασκηνώσεις που οργανώνει κάθε χρόνο η Αδελφότητα Θεολόγων ο Σωτήρ. Ο Στράτος Πούλης πλέον, εμψυχωμένος από τον αρχηγό του βορειοϋπειρωτικού αγώνα τον Σεβαστιανό, συνέβαλε ώστε να βγει ένα καρφί από τη σταυρωμένη Βόρειο Ήπειρο. Αγωνιστές σαν και αυτόν δεν έχουν ανάγκη από τη δικιά μας αξιολόγηση και τα δικά μας εγκόμια. Αυτοί βρίσκονται στους ουρανούς, έπραξαν το καθήκον στο Θεό και την πατρίδα. Εμείς έχουμε ανάγκη και οφείλουμε να τους μνημονεύουμε έτσι, ίσως συνέλθουμε και τους μιμηθούμε. Ο καθένας με τις δυνάμεις του και όλοι μαζί να πράξουμε το καλύτερο δυνατόν προς ωφέλεια της πατρίδας και των ψυχών μας. Είναι μέρες και ώρες πολλές που μπορεί να μιλήσεις για τους ήρωες και για τη Βόρειο Ήπειρο και για τα πάθη. Αλλά, συγγνώμη αν σας κούρασα, είναι και τα ονόματα 18 αρχηγών του ελληνικού κράτους που κατά καιρούς έχουν κάνει δηλώσεις ότι η Βόρειος Ήπειρος ήταν, είναι και θα είναι ελληνική και πρέπει να έρθει στην αγκαλιά της μητέρας πατρίδας, αλλά δυστυχώς οι σημερινοί κυβερνώντες δεν έχουν πρόγραμμα για να γίνει αυτό το όνειρο, αυτοί οι αγώνες, ποτάμια αίμα που έχουν χυθεί, να γίνει πραγματικότητα. Ο πρώτος που έχει κάνει τη δήλωση είναι ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας, μια φορά στις 18 και μια φορά στις 30 Οκτωβρίου του 1828, όπου έχει δηλώσει ότι ονειρεύομαι τα σύνορα του κράτους να τα πάω στην Αυλώνα, εκεί δηλαδή Αυλώνα, Μπεράτη, εκεί που έπεσε ο Πατροκοσμάς. Και ο τελευταίος που έχει κάνει δηλώσεις για τη Βόρειο Ήπειρο είναι ο Κωστής Στεφανόπουλος το 2004, ο οποίος και αυτός είχε την καταγωγή από τα χώματά μας. Αντίστοιχες δηλώσεις βέβαια έχουν γίνει και κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και άλλες εποχές, σχεδόν από όλους τους αρχηγούς των μεγάλων κρατών.
των δυνάμεων, αλλά δυστυχώς τα συμφέροντά τους είναι διαφορετικά και έχουν μείνει πολύ μακριά από αυτά που έχουν δηλώσει. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη αν σας κούρασα. Τώρα φεύγεις και τι είχες πει.